Θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω για την πρόσκληση να συμμετάσχω στο σημερινό συνέδριο και να συγχαρώ τους οργανωτές για αυτή την πολύ σημαντική και επίκαιρη θεματολογία που επιλέγει. Θα ξεκινήσω με μια αναφορά στην έννοια της βιωσιμότητας, η οποία αναφέρεται στην ικανότητα μιας κοινωνίας, μιας οικονομίας ή ενός συστήματος να ικανοποιεί τις τρέχουσες ανάγκες, χωρίς όμως να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες. Υπό το βάρος, μάλιστα, των προκλήσεων που θέτει πλέον η κλιματική αλλαγή, η βιωσιμότητα δεν αποτελεί απλά έναν γενικόλογο στόχο που πρέπει να επιτευχθεί, αλλά ένα θεμελιακό πλαίσιο σχεδιασμού και στρατηγικής σε κάθε τομέα άσκησης πολιτικής. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ μιλάμε εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια για την ανάγκη να οριστεί η έννοια της βιωσιμότητας ως κεντρικός άξονας της κάθε πολιτικής ανάπτυξης. Σήμερα, σε μια εποχή εκρηκτικής τεχνολογικής και ψηφιακής επανάστασης, το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ώστε να υπηρετήσουμε αυτό το πλαίσιο της βιωσιμότητας μέσα από έξυπνες λύσεις, αλλά και καινοτομικά εργαλεία. Σε ό,τι αφορά δε ειδικότερα τη βιώσιμη κινητικότητα, που είναι και το θέμα της συζήτησής μας, θα πρέπει να δούμε τον προσανατολισμό που έχει η καινοτομία στην εφαρμογή νέων ιδεών, μέσων, συστημάτων, αλλά και πρακτικών που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής, ενισχύουν την ασφάλεια και ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών τρόπων μετακίνησης και μεταφοράς. Και όλοι αυτοί οι στόχοι να επιτυγχάνονται, διασφαλίζοντας παράλληλα την προσβασιμότητα, τη συμπεριληπτικότητα, ακούστε και πριν, είναι πάρα πολύ σημαντικό, με ταυτόχρονη ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Και σε αυτή την κατεύθυνση, η επιτάχυνση της εφαρμογής των σχέδιων βιώσιμης αστικής κινητικότητας, που νομοθετήθηκαν με ευρεία πλειοψηφία, αλλά μάλλον έχουν χαμηλή ταχύτητα υλοποίησης, είναι πάρα πολύ σημαντική. Καινοτομία μπορεί να σημαίνει χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας, όπως τα ηλεκτρικά οχήματα, αναβάθμιση και επέκταση δυνατοτήτων των μέσων, αλλά και της αποτελεσματικότητας των δημοσίων συγκοινωνιών, ώστε να αποτελούν πρώτη επιλογή για τους πολίτες μέσα από ισχυρή βελτίωση της εμπειρίας που οι πολίτες έχουν από τη χρήση τους, μπορεί να σημαίνει έξυπνες λύσεις κινητικότητας, αυτόνομα και διασυνδεδεμένα οχήματα κυκλοφορίας, έξυπνα συστήματα σηματοδότησης και διαχείρισης κίνησης. Μπορεί όμως να σημαίνει και δημιουργία πράσινων διαδρομών μέσα στις πόλεις για τους πεζούς, δίκτυα ποδηλατοδρόμων και ενίσχυση των χώρων περιβάλλοντος μέσα στους αστικούς χώρους, με ταυτόχρονη αύξηση όμως της ευαισθησίας των πολιτών σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον. Και αναφέρω μόνο ενδεικτικά κάποιες δυνατότητες ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτομικών εργαλείων, υποδομών ή και λύσεων. Το όφελος από τέτοιες παρεμβάσεις δεν αφορά μόνο στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, που νομίζω ότι είναι ο κοινός στόχος, αλλά και στη βιώσιμη ανάπτυξη, ικανοποιώντας ταυτόχρονα το στόχο για τη μείωση εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα και με την πράσινη ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν αφορά όμως μόνο τους πολίτες όλη αυτή η ατζέντα, αλλά και τις επιχειρήσεις, τόσο στο βαθμό που βελτιώνεται το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν, ενισχύοντας το παραγωγικό αλλά και ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα, όσο και στο βαθμό που πολλές από αυτές που συμμετέχουν στην παραγωγή καινοτομικών μέσων και λύσεων, όπως αναφέρθηκε πριν. Και έχει μεγάλη σημασία η υποστήριξη των start-up εταιριών που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Το γνωρίζει πολύ καλύτερα από μένα ο παριστάμενος υπουργός, ήδη αναφέρθηκε σε αρκετές επιχειρήσεις και ελπίζουμε αυτός ο κατάλογος να διευρυνθεί και να ενισχυθεί στο άμεσο μέλλον. Ωστόσο, ο καθορισμός των προτεραιοτήτων δεν είναι μόνο ζήτημα σχεδιασμού από ειδικούς ή λήψης αποφάσεων από οποιοδήποτε μέσο και επίπεδο διοίκησης. Γιατί πρόκειται για επιλογές που δεν μπορούν να είναι ούτε λειτουργικές ούτε αποτελεσματικές, αν πολύ απλά αγνοήσουν αυτούς στους οποίους απευθύνονται. Εάν μάλιστα έχουν το χαρακτήρα αποσπασματικών παρεμβάσεων, πολλές φορές επικοινωνιακού χαρακτήρα, απομονωμένων από ένα συλλογικό σχεδιασμό, παρεμβάσεων που δημιουργούν ανισορροπίες αλλά και αποκλεισμούς, η αποτυχία είναι δεδομένη. Επομένως, απαιτείται συνεργασία μεταξύ κυβερνητικών φορέων, τοπικών αρχών, επιχειρήσεων,
κοινωνικών φορέων και δυνάμεων, αλλά και της κοινότητας, των πολιτών δηλαδή, που θα πρέπει να είναι ενήμεροι, συμμετέχοντες, αλλά και συνδιαμορφωτές, αφού η εξασφάλιση της συνένεσής τους είναι καθοριστική σημασίας. Αυτό επισημαίνεται άλλωστε και από τον ακαδημαϊκό κόσμο και από όλους τους διεθνείς οργανισμούς και είναι συστατικό και ουσιώδες στοιχείο επιτυχίας της βιωσιμότητας. Δεν πρόκειται δηλαδή για μια κατάσταση business as usual. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε δει περιπτώσεις λήψης αποφάσεων χωρίς όλες αυτές τις προϋποθέσεις που προανέφερα για έργα που υποτίθεται ότι υπηρετούσαν τη βιώσιμη κινητικότητα και τελικά όχι μόνο απέτυχαν, και αυτό φαίνεται από την άποψη και την αντίδραση των πολιτών, αλλά δημιούργησαν περισσότερα προβλήματα και οδήγησαν σε κατασπατάληση των πόρων. Χαρακτηριστική περίπτωση αυτή του μεγάλου περιπάτου στο Δήμο της Αθήνας. Τα project βιώσιμης κινητικότητας, όπως και όλες οι παρεμβάσεις για τις βιώσιμες, ανθεκτικές και έξυπνες πόλεις, προϋποθέτουν ρυθμιστικό πλάνο και μια σειρά από προαπαιτούμενα. Κυρίως όμως βασίζονται στη στρατηγική απόφαση και την πολιτική βούληση της εκάστοτε κυβέρνησης που θα πρέπει να πιστεύει και να υποστηρίζει και τις αρχές αλλά και τη φιλοσοφία αυτή. Και η δική μου παράταξη έχει και τη βούληση αλλά και το σχέδιο να υλοποιήσει αυτή τη στρατηγική. Σας ευχαριστώ.